Καταρχήν, τραγουδίστρες σαν την Πάολα δεν τραγουδάνε με την φωνή, με το λαρίκι, τραγουδάνε με την κάτω φωνή. Με το... Να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Πάολα. Κόβεις, ρε, δεν τραγουδάνε με το λαρίκι. Τραγουδάνε με άλλα προσόντα. Πρώτον αυτόν. Και δεν μιλάω μόνο για την Πάολα, μιλάω για όλες τις τραγουδίστρες οι οποίες βγαίνουν πάνω. Αυτό βέβαια, δεν φταίνε τα κορίτσια. Φταίνε αυτοί οι οποίοι λιγούριδες, εμείς δηλαδή οι άντρες, οι περισσότεροι, που θέλουμε να βλέπουμε παρά να ακούμε. Τα αυτιά μας είναι ακαλλιέργητα. Ναι. Τα μάτια μας είναι πιο πολλές στροφές παίρνουν. Άρα εμείς θέλουμε να βλέπουμε και όχι να ακούμε. Βλέπουμε τα μπούτια και τους κόλους. Αντί να ακούμε. Ναι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Εν μέρη η Πάολα έχει δίκιο. Πού έχει δίκιο? Ότι πουλάει το κακό. Πουλάει η ήττα. Και σε εμάς. Πουλάει το στραβό αποτέλεσμα. Πουλάει ο σαματάς. Πουλάει ο θάνατος. Πουλάει η καταστροφή. Και τα κανάλια. Τα κανάλια λέει. Παίζουν το κακό. Παίζουν το κακό. Εκείνο πουλάει δυστυχώς. Ο Κασατζίδης λοιπόν έκανε αυτό το στυλ τραγουδιού. Εγώ θα πω όμως ότι ο Κασατζίδης δεν το έκανε γιατί πουλούσε. Ήταν στην εποχή, ήταν αυτό. Όχι, του έβγαινε από μέσα του. Και αυτό φυσικά. Γιατί του έβγαινε από μέσα του Κασατζίδη? Γιατί ο ίδιος ο Κασατζίδης ήταν πρόσφυγας για μένα. Όχι, ήταν ο Γουρσούς Λαμάς. Ήταν και πρόσφυγας. Άκου εμένα. Ο Κασατζίδης, έτσι όπως τον έχω δει εγώ από όλες τις συνεντεύξεις, από όλα που έχω δει, δεν τον έχω δει να γελάει. Είναι αγέλαστος. Πάντα κάτι ως του φταίει. Όχι ο Νταλάρας τον πούλησε, όχι ο Νικολόπουλος είναι ποταπός κτλ. Και απ' την άλλη τη μεριά, δεν έχει τραγουδήσει ο Κερατάς ένα τραγούδι ευχάριστο. Ναι. Είναι ο Κασατζίδης το βάλσαμο του αποτυχημένου, του καταραμένου και του άτυχου ο Κασατζίδης. Όσον αφορά την αρνητική του ενέργεια, μόνο ένας Κασατζίδης με τέτοια γρουσουζιά που είχε πάνω του θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο όμορφα πονεμένα τραγούδια που σε αυτά πολλά ακούω κι εγώ σαν πελάτης όταν είμαι στεναχωρεμένος, γιατί κανένας χαρούμενος άνθρωπος δεν θα κάτσει. Δηλαδή, άμα βγάλεις μια ωραία γκόμενα, ας πούμε, άμα περάσει το παιδί σου στο πανεπιστήμιο, άμα βάλει η ομάδα σου 3 γκολ τον Ολυμπιακό ή ξέρω εγώ, άμα την ημέρα του γάμου σου. Θα βάλεις Κασατζίδη την ημέρα του γάμου σου. Θα βάλεις κάτι το ευχάριστο. Μεγάλες στιγμές, εννοείται. Ναι, λοιπόν. Να ασχηθεί για την εποχή τελείως. Ναι. Και το άλλο. Εκείνη η Μαρινέλα υπέφερε η καημένη. Υπέφερε. Την είχε πρίξει με αυτή τη μάνα του, τη γεστημανή. Δεν τη γεστημανή. Αυτή η γεστημανή. Στο βελίδιο πήγε. Είχε τρελαθεί η Μαρινέλα. Αφού λέει όταν του χώρισε, έκανε μπλουζόν να πούμε η Μαρινέλα. Πέταξε να πούμε την πετσέτα από το, γιατί έπλαινε τα πιάτα στην κουζίνα, δεν άντεξε και έκανε πλονζόν, λέει η Μαρινέλα, έφυγε από την κουζίνα για να γλιτώσει από τη μύρλα του Κασατζίδη. Με Μαρινέλα ερωτευμένος ήμουν. Άσε που 50 χρονών, όταν 50 χρονών πέθανε η μάνα του Κασατζίδη, γράφαν όλοι, έμεινε, λέει, ο Στέλιος, λέει, έμεινε ορφανός. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή, να τα ακούσει αυτό, να τα ακούσει αυτό, ας πούμε, κάνα παιδί που μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο εδώ στο Παπάφιο και να πάρει το όπλα πυροβολάει. Τώρα πας στο χαρακτήρα που είπα εγώ, λένε ότι μπορεί να ήταν παλιό χαρακτήρα. Δεν ήταν παλιό χαρακτήρα. Εμείς δεν λέμε για αυτό το χαρακτήρα. Όχι. Λέω ότι είχε τέτοια γρουσουζιά ο Κασατζίδης σαν άνθρωπος, όπου τα τραγούδια που τραγούδησε ήταν κατά κάποιο τρόπο καθηκόνα και καθομοίωση του Κασατζίδη. Μόνο ένας γρουσούς λαμάς σαν τον Κασατζίδη θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο όμορφα. Τόσο όμορφα. Και τόσο δυνατά τα αρνητικά. Γιατί ρε φίλε, μισό λεπτό. Η φωνή του ήταν εκπληκτική. Ο Τερζής δεν μπορεί να τα τραγουδήσει του Κασατζίδη. Όχι, ο Τερζής είναι γλυκός άνθρωπος. Γιατί? Είναι γλυκός άνθρωπος. Ίσα ίσα, το γλυκό μπορεί να πάει παντού. Είναι... Δηλαδή όλα τα τραγούδια μπορεί με μια γλυκιά φωνή να. Λοιπόν, να τέλος. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, μισό λεπτό. Την κυρία Πάολα. Την κυρία Μπάολα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Σαν να εισπράττω εγώ ότι η κυρία Πάολα τα είπε όλα αυτά για να δείξει ότι ο Κασατζίδης εκμεταλλεύτηκε την τότε εποχή και ναι, είχε πέρασει με αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, μια φορά πριν από χρόνια ήρθε μέσα στο γήπεδο της Τούμπας η κυρία Πάολα. Ναι. Και κατέβηκε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ναι, και έκανε το γύρο του γηπέδου και ναι, πέρασε μπροστά από τη θύρα 4 σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ίσως 20.000 κόσμο. Μέσα ήμουνα και εγώ. Ναι, γιατί μπήκε εκεί, τι? Για να την δει ο κόσμος ότι είναι η κυρία Πάολα τραγουδίστρια, Παοξού πιθανώς, και να τη στηρίξει
στις εξόδους που θα κάνει ο καθένας. Άρα εκμεταλλεύτηκε. Και αυτή εκμεταλλεύτηκε λοιπόν. Θα χάνω το φίλο μου. Οπότε κυρία Παόλα, το λαό του πάω. Χάνω το φίλο μου. Αυτό το κτίνος που στέλνει αυτό το μήνυμα, ηλίθιε, για να καταλάβεις τι έχει πάθει. Έχω 43 πρωταθλήματα και έχει 2. Έλα, μη. Σε όλα τα σπόρ είσαι από κάτω, ρε βλάκα. Μη. Τι στέλνεις, ρε καραγκιόζη. Μη. Τι στέλνεις, ρε, και το παγίδα γράφεται με γιώτα, ρε αγράμματο. Θέλει να σε βάλει σε άλλη παγίδα, στο μεγάλο. Βλάκα. Μη. Άστο, ναι, τώρα. Που θα μας πεις τώρα, εξυπνάδες. Πήγε μη. Από εκεί να χαμένε. Κομμουνιστής. Και ξεκινάμε τις γραμμές. Ορφανός και βασανισμένος ο λαός. Μπάμια. Σταμάτα ρε μπάμια τον είπε. Είμαστε μάγκες, δεν είμαστε μπάμιες. Σους, ρε. Ναι, ορφανός. Το Σάββατο κλάμα. Τώρα θα κλαις από εβδομάδα, εσύ δεν πειράζει. Κλάμα, θα κάτω. Θα κλαις από εβδομάδα, εσύ. Κλάμα. Θα κλαις από εβδομάδα. 3-0, κλάμα. Θα κλαις από εβδομάδα τώρα. Κλάμα. Πάρτε κύπελο, άντε. Λοιπόν, πάμε. Ο κομμουνιστής λέει της Ανταρσίας. Στην έδρα σας μέσα. Σταματήστε να διαβάσω ένα μήνυμα. Έγινε κλήρωση. Έγινε κλήρωση. Παπά τους λες. Έγινε κλήρωση. Έγινε κλήρωση. Στου Ρέντι μέσα με τους τσουκαλάδες όλους. Δεν πειράζει, ο τσουκαλάς δεν έπαιζε βόλε. Κλήρωση έγινε και ήταν εκεί 4 ομάδες. Τι λέει ένας κομμουνιστής για τον Καζαντζίδη. Ο κομμουνιστής ή ο... Ο κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής. Ορφανός και βασανισμένος ο λαός εξαιτίας του κράτους της δεξιάς. Μόνο ένας φτωχός κομμουνιστής σαν τον Καζαντζίδη θα μπορούσε να εκφράσει τα βάσανα του λαού μας. Πρώτος φίλος, καλημέρα. Σωστό.